Στα πηγάδια υποκαταρακτώδη βροχή ξεκίνησε η αναμέτρηση ανάμεσα σε Σκόντα Ξάνθη και Άρη. Με τον αγωνιστικό χώρο πάντως να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Ενδέκατο λεπτό, φάουλ για τον Άρη με εκτελεστή τον καπετάνο. Έπεσε ωραία και έδιωξε την αριστερή του γωνίου Βιβιανή. Στη συνέχεια δεν μπόρεσε να σκοράρει Φατή. Out το σούτ από τον μέσο του Άρη. 25ο λεπτό, ο Βλαχοδήμος απέφυγε τον Μίσελ, έβγαλε την κάθετη πάσα για τον Μαρκόφσκι. Ωραία κίνηση από τον 25χρονο Σέρβο, το σούτ όμως πέρασε έξω από το δεξί δοκάρι του Βελίδη. Πρώτη καλή φάση για την Σκόντα. Με τη συμπλήρωση 29 λεπτών στο παιχνίδι είχαμε διακοπή ρεύματος στα πηγάδια, αιτία ήταν ένας κεραυνός. Μετά από δεκάλεπτη διακοπή επανήλθε η ηλεκτροδότηση στο γήπεδο. 38ο λεπτό, κόρνερ για τον Άρη με εκτελεστή τον καπετάνο. Απευθείας σου του Λαζαρίδη βρήκε σε ετοιμότητα τον Βιβιανή. Απέκρουσε και στη συνέχεια απομάκρυνε Ντιμάρ. 40ο λεπτό, σέντρα από τον Καζναφέρη με αποδέχτη τον καπετάνο. Η κοντινή πάσα για τον Νέτο. Ο Βραζιλιάνος δεν μπόρεσε να νικήσει τον Βιβιανή. Μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Γάλλος τερματοφύλακας. 43ο λεπτό, η σέντρα το Φλίσκα βρήκε σε καλή θέση το Μαρσελίνιο μέσα στην περιοχή. Ο 24χρονος επιχείρησε το απευθείας βολέ, άστοχο όμως, χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Δεύτερο ημίχρονο, πάσα του βάλα για το Μαρσελίνιο. Ο Βραζιλιάνος υποδείχθηκε σε θέση offside από τον βοηθό. Εδώ Μαρσελίνιο, στο replay φαίνεται να φύγει από κανονική θέση ο Μαρσελίνιο. 51ο λεπτό, προσπάθεια του Ντάιν απομακρύνει, μπάλα κόντραρε στο Νέτο. Ο Βιγιανή βγήκε μακριά την εστία του, η μπάλα δεν έφυγε μακριά, σούτα από τον Καστίγιο, νέα κόντρα στον Κομεσίδη. Ο Μπίντες με ψύχρεμο πλασέ έστειλε την μπάλα στην ανυπεράσπιστη εστία, 0-1 για τον Άρη, με σκόρε τον Αργεντινό Χαβιέ Μπίντες. Εδώ οι φίλοι του Άρη πανηγυρίζουν στις εξέδρες και πάλι η φάση του γκολ. Ο Βιγιανή δεν μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα, στρώθηκε στον Μπίντες, ψύχρεμα έγραψε το 0-1. 67ο λεπτό, σέντρα από τον Καζναφέρη, η μπάλα πέρασε από όλους, βρήκε στον Μπέρτο, στρώθηκε στον Καστίγιο από το σημείο του πέναλτι. Ο Νέρι Καστίγιο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, 0-2 για τον Άρη, ακόμη πιο κοντά στη νίκη η ομάδα του Μανουέλ Μασάδο με δράστη τον Καστίγιο. 6 γκολ στα 4 τελευταία παιχνίδια, βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, εδώ ξανά τον γκολ από τον Καστίγιο. Και σαν να μην έφτανε το δεύτερο γκολ που δέχτηκε η Ξάνθη, λίγο αργότερα έμεινε και με 10 παίχτες. Μαρκάρισμα του Βάλα στον τριανταφυλάκο. Ο αρχηγός της Ξάνθης είχε ήδη κίτρινη κάρτα. Ο διαιτητής Καλογερόπουλος έδειξε και δεύτερη στον Βάλα. Υποβολή λοιπόν. Συνεχίζει με 10 παίχτες η Σκόντα. Εδώ ξανά η φάση. Δυσκολεύει ακόμη περισσότερο η προσπάθεια της Ξάνθης να πάρει κάτι από το σημερινό παιχνίδι. Μεγάλη ευκαιρία στο 73 από πολύ κοντά. Ο Μαρκόφσκι θα στείλει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Βελίδη. Με τη συμπλήρωση 90 λεπτών στο παιχνίδι είχαμε νέα διακοπή ρεύματος στα πηγάδια. Τελικά μετά από διακοπή περίπου μισής ώρας παίχτηκαν οι καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Τίποτα δεν άλλαξε στο τέλος, όπως και πέρυσι ο Άρης πέρασε από τα πηγάδια. 4 νίκες και 2 ισοπαλίες στα 6 τελευταία μάτς για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. E depois o que o segundo tempo. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, βλέποντας πλέον πώς κύλησε το πρώτο ημίχρονο, η ομάδα μπήκε με διάθεση μόνο να πετύχει το τρίποντο μέσα στη έδρα του αντιπάλου. Το αποδείξαμε και αλλάζοντας την τακτική μας και παίζοντας πλέον με δύο ποδοσφαιριστές στην κορυφή. Acabou por ser um risco, mas foi um risco que compensou. Αποφασίσαμε λοιπόν να πάρουμε ένα ρίσκο το οποίο μας βγήκε καθώς η ομάδα πέτυχε τα δύο της γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και κέρδισε. Στο δεύτερο ημίχρονο δυστυχώς για μια ακόμη φορά όπως και την προηγούμενη εβδομάδα στο Ηράκλειο κακό διώξιμο της μπάλας, λάθος δικό μας. Δεχτήκαμε τον γκολ και όταν με αυτές τις συνθήκες δέχεσαι ένα γκολ είναι πολύ δύσκολο μετά να το γυρίσεις. Φαινόταν ότι όποια ομάδα έβαζε τον γκολ θα είχε το πλεονέκτημα για την νίκη. Εμείς κάναμε πολλά λάθη στην ίδια φάση και δεχτήκαμε τον γκολ. Είχε την πλάκα του τον γκολ του Μπίντες. Η ψυχραιμία του ότι μπορεί και την πλασάρει με το εσωτερικό του σκάλα την μπάλα. Όταν το βλέπεις από την κεντρική κάμερα, νομίζω ότι ο Βιβιανή έχει ευθύνη, θα μπορούσε να το πιάσει. Όταν το βλέπεις όμως από την κάμερα που είναι ψαρό.